Το θέμα μας είναι η προσευχή. Για την προσευχή όλοι ξέρουμε, δεν περιμένουμε να μάθουμε τώρα. Εδώ θα βάλουμε απλώς κάποια πράγματα σε μια σειρά, για να τα θυμόμαστε καλύτερα. Η προσευχή είναι δύο ειδών. Είναι η κοινή προσευχή και η ατομική προσευχή. Η κοινή προσευχή είναι η προσευχή που κάνουμε όλοι μαζί, στους ναούς και όπου αλλού χρειαστεί. Η ατομική προσευχή είναι η προσευχή που μπορεί να κάνει ο καθένας πάντοτε και παντού. Η κοινή προσευχή έχει ορισμένες ώρες και ορισμένο χώρο για να γίνει. Η ατομική προσευχή γίνεται παντού και πάντα. Πρότυπό μας στο θέμα της προσευχής θα είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Όπως και σε όλα θα τον έχουμε σαν παράδειγμα, έτσι θα τον έχουμε και σε αυτό το θέμα. Γιατί βλέπουμε ότι έκανε και την κοινή προσευχή, πήγαινε στο ναό, τηρούσε τις ώρες των ακολουθιών, των συναντήσεων στο ναό, αλλά έκανε και την ατομική του προσευχή. Η προσευχή είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο πάνω στο οποίο βασίζονται όλα τα άλλα μυστήρια. Πώς γίνεται ο γάμος? Πώς γίνεται η βάφτιση? Κάποιος παπάς δεν θα προσευχηθεί? Κάποιος ιερέας δεν θα πει λόγια ευχής για να γίνει το μυστήριο της βαφτίσεως, του χρίσματος, του γάμου, της ιεροσύνης? Όλα, μα όλα, όλη η ζωή της Εκκλησίας βασίζεται πάνω στην προσευχή. Είναι τόσο σημαντικό που κάποιος πατέρας της Εκκλησίας είπε «μνημονευτέων δι' αναπνευστέων». Δηλαδή, είναι προτιμότερο να σταματήσει η αναπνοή σου παρά η προσευχή σου. Είναι προτιμότερο να πάψεις να αναπνέεις παρά να προσεύχεσαι. Την προσευχή δεν μπορεί να μας την διδάξει κάποιος άλλος. Να μιλήσουμε εδώ για την ατομική προσευχή. Δεν θα σου πει κανείς πώς θα προσεύχεσαι. Το μαθαίνεις μόνος σου. Δεν μπορεί να σου το διδάξει κανείς, όπως κανείς δεν σου διδάσκει πώς να δεις. Κανείς δεν σου δίδαξε πώς θα ακούς. Τα μαθαίνεις προσωπικά, ο ίδιος. Αν σου πει κάποιος κάτι για την προσευχή όπως κάνουμε εμείς τώρα, είναι απλώς για ένα απλό ερέθισμα να ξεκινήσουμε να ζούμε την προσευχή. Και θα μάθουμε μόνοι μας από πρώτο χέρι τι είναι η προσευχή και πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Όλες οι αρετές μας προετοιμάζουν να ενωθούμε με το Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Η ένωση με τον Θεό, η θέωση, όπως λένε οι θεολόγοι. Όλες οι αρετές. Με την προσευχή γίνεται κάτι άλλο φοβερό. Η προσευχή είναι εκείνη που μας ενώνει. Δεν μας προετοιμάζει για την ένωση. Μας ενώνει. Γι' αυτό, πριν συναντηθούμε με τον Θεό, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Θα πρέπει να προσέχουμε πώς θα στεκόμαστε. Παίζει ρόλο. Δεν είναι ασήμαντο πράγμα. Δεν λέμε ότι επειδή η προσευχή είναι κάτι πνευματικό, είναι υπόθεση της ψυχής. Όχι. Μου έλεγε κάποιος πολύ μορφωμένος, τι σημασία έχει πώς κάθομαι? Σημασία έχει πώς στέκεται η ψυχή? Ναι. Αυτό που δεν ήξερε και που δεν ξέρουμε όλοι μας είναι κάτι που λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ότι η ψυχή συσχηματίζεται με το σώμα. Η ψυχή παίρνει τη στάση του σώματος. Δεν μπορούμε να καθόμαστε στην στάση λωτού, οκλαδών, όπως κάθονται οι Ινδουιστές και να λέμε «Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με». Όχι. Θα κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα, θα κάνουμε το σταυρό μας και θα προσευχηθούμε.
πρέπει να μάθει να προσεύχεται και το σώμα, όχι μόνο η ψυχή. Αυτό να το θυμόμαστε για να μπορούμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, δεν έχουμε πάντα καλή κατάσταση, δεν νιώθουμε πάντα διάθεση να προσευχηθούμε. Και γιατί μπορεί να είμαστε κουρασμένοι, και γιατί μπορεί να έχουμε πέσει σε αμέλεια, και γιατί μπαίνει στη μέση και ο πονηρός, που μας φέρνει πλήξη, θλίψη, πνευματική ξηρασία. Τι θα κάνουμε τότε, όταν δεν έχουμε διάθεση για προσευχή? Θα κάνουμε το σταυρό μας, θα πούμε «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με», και θα γονατίσουμε και θα κάνουμε μια μετάνοια και θα ξανασηκωθούμε. Το σταυρό μας, «Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με», μια μετάνοια, θα σηκωθούμε. «Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με», πάλι μια μετάνοια, πάλι θα σηκωθούμε. Και το σώμα θα συμπαρασύρει και την ψυχή και θα αρχίσει και η ψυχή να κάνει μετάνοιες. Και θα αρχίσει και η ψυχή να πέφτει και να σηκώνεται μαζί με το σώμα. Γι' αυτό ακριβώς θα προετοιμαζόμαστε με το να στεκόμαστε σωστά. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, προσέξτε το, πριν ξεκινήσουμε να προσευχηθούμε, θα ξεχνάμε οτιδήποτε μας έχουν κάνει. Εάν θυμόμαστε κάποιον που μας λείπησε την ώρα της προσευχής, πάει χαμένη η προσευχή μας. Δεν θα έχουμε μνησικακία. Σαν αγώνα θα το κάνουμε για όλη μας τη ζωή, κάθε μέρα να μην μνησικακούμε, αλλά ειδικά την ώρα της προσευχής. Ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή? Οδη μνησικάκων εις θάνατον. Αυτός που μνησικακεί αυτοκτονεί, σκοτώνει ο ίδιος τον εαυτό του. Γι' αυτό θα ξεχνάμε ό,τι μας έχουν κάνει. Λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, σπόρος επί πέτρας ευχή μνησικάκου. Αυτός που προσεύχεται και θυμάται το κακό που το έχουν κάνει είναι σαν αυτόν που σπέρνει πάνω στην πέτρα. Όσο θα φυτρώσει ο σπόρος πάνω στην πέτρα, άλλο τόσο θα φυτρώσει, θα κάνει ρίζες και θα δώσει καρπό και η προσευχή εκείνου που έχει μνησικακία. Τι λέμε? Πάτερ στο Πάτερ ημών, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, συγχώρεσέ μας τις αμαρτίες μας, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Καταλαβαίνουμε καθόλου τι λέμε? Λέμε στο Θεό, συγχώρεσέ μας, Θεέ μου, ξέρεις πώς, όπως συγχωρούμε και εμείς. Έτσι να μας συγχωρήσει, όπως συγχωρούμε και εμείς. Για ξανασκεφτείτε τι λέμε. Δεν του λέμε να μας συγχωρέσει, του λέμε συγχώρεσέ μας όπως συγχωρούμε και εμείς. Αλίμονό μας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό αυτό που λέω. Το ότι θα στεκόμαστε σωστά, το πρώτο θέμα της προετοιμασίας, και δεύτερον, θα ξεχνάμε κάθε κακό που μας έχουν κάνει. Και ύστερα θα αρχίσουμε την προσευχή μας. Τρία θα προσέξουμε. Πώς θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινάμε πάντα με την ευχαριστία. Πρώτα απ' όλα θα ευχαριστούμε το Θεό. Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, πρώτα θα ευχαριστούμε το Θεό. Γιατί να τον ευχαριστήσουμε? Με όλα αυτά που γίνονται, με όλα αυτά που τραβάμε, με όλα αυτά που υποφέρουμε, με όλες τις αρρώσεις που έχουμε. Γιατί? Έχουμε τίποτα να τον ευχαριστήσουμε? Για σκεφτείτε. Συνήθως κοιτάμε ό,τι μας λείπει. Και καλά κάνουμε για να αγωνιζόμαστε να το αποκτήσουμε. Αλλά έχουμε σκεφτεί ποτέ πόσα ήδη έχουμε για τα οποία πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό? Όταν ήμουν φοιτητής, άκουσα ότι στη σχολή τυφλών εδώ στη Θεσσαλονίκη χρειάζονται φοιτητές για να διαβάσουν τα παιδιά, γιατί πλησίαζε περίοδος εξετάσεων και τα παιδιά σαν τυφλά χρειαζόντουσαν βοήθεια. Λέω, ας πάω κι εγώ. Πήγα, μου εξηγεί η διευθύντρια της σχολής πώς να προσέξω το παιδί που θα διάβαζα. Ένα 17χρονο ήτανε, πανέξυπνο, το οποίο είχε τυφλωθεί πριν ένα χρόνο, στα 16 του χρόνια. Και φυσικά μου λέει η διευθύντρια, δεν μπορεί να πάρει απόφαση ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Πήγα, συνάντησα το παιδί, χαιρετιστήκαμε, τάπαμε για λίγο και άρχισα να του διαβάζω χημεία. Εγώ χημεία, φυσική, μαθηματικά δεν τα πήγαινα ποτέ καλά.
διάβαζα. Σε μια στιγμή σταματάω και του λέω, καταλαβαίνεις αυτά που σου διαβάζω? Ναι, ναι, παρακάτω, δεν είναι τίποτα. Συνέχισα εγώ να διαβάζω. Μετά από λίγο, εγώ δεν καταλαβαίνω τι έλεγα. Καταλαβαίνεις, του λέω, αυτά που διαβάζω? Ναι, ναι, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Τελείωσε το μάθημα. Χαιρετιστήκαμε. Ένα πολύ χαριτωμένο παιδί, πανέξυπνο. Και βγαίνω στην αυλή για να φύγω. Και εκεί έπαθα σοκ. Τέτοιο σοκ που θα το θυμάμαι ώσπου να πεθάνω. Δύο ομάδες τυφλών παιδιών παίζανε ποδόσφαιρο. Πώς βλέπανε την μπάλα? Τυφλός και ο τερματοφύλακας ο ένας, τυφλός και ο τερματοφύλακας ο άλλος. Πώς βλέπανε την μπάλα? Είχαν βάλει μέσα στην μπάλα ένα κουδουνάκι. Όταν την κλωτσάγανε, άκουγε ο τερματοφύλακας ότι ερχόταν το κουδούνισμα, έκανε βουτιά και απέκρουε. Ακούγανε οι άλλοι ότι κόπηκε απότομα το κουδούνισμα, καταλάβαινε ότι δεν μπήκε γκολ. Φωνές, κακό, βρυσίδι, τρεχάλα στις θέσεις τους, έβαζε αυτός κάτω την μπάλα, τράβαγε σούτ και ξανάρχιζε το παιχνίδι. Και λέω, γεια Στάσου. Γιατί εγώ να βλέπω? Γιατί εμείς να βλέπουμε? Τόσο ενάρετοι είμαστε εμείς που μας έδωσε ο Θεός μάτια και βλέπουμε. Το τι αρετές έχουμε, εμείς το ξέρουμε, ο καθένας μας. Τόσες αμαρτίες είχαν κάνει αυτά τα παιδιά και ήταν τυφλά. Όχι δα, γιατί πολλά από αυτά γεννηθήκανε τυφλά. Γιατί να μας χαρίσει εμάς μάτια ο Θεός, μας τα χρώσταγε? Είπαμε ποτέ σε ευχαριστώ Θεέ μου που βλέπω? Γιατί να βλέπουμε? Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί τυφλοί? Τι κάναμε για να μας δώσει αυτό το δώρο? Δεν κάναμε τίποτα. Γεννηθήκαμε βλέποντας. Δεν προλάβαμε να κάνουμε κάτι για να μας αξίζει η όραση σαν δώρο. Είπαμε ποτέ ευχαριστώ που βλέπουμε? Μια άλλη φορά πήγα σε σχολή τυφλών και εκεί μας εξηγεί η διευθύντρια, μια ηρωίδα γυναίκα, γιατί το κράτος είχε εγκαταλείψει τη σχολή, όπως και άλλες σχολές. Έχει για αλλού λεφτά το κράτος, πάντα διαχρονική αρετή κρατική αυτή, αλλά όχι για εκεί που χρειάζεται. Και καθόταν αυτή η γυναίκα τώρα να σκουπίζει, να καθαρίζει, να σφουγγαρίζει τις τουαλέτες που δεν ήταν υποχρεωμένη να τα κάνει. Και μετά μας εξηγεί ότι αυτά τα παιδιά, τα κοφάλαλα, δεν είναι μουγκά. Μπορούν να μιλήσουν. Δεν μιλάνε γιατί είναι κουφά. Δεν ακούνε ότι υπάρχουν οι ήχοι ώστε να τους βγάλουν από το στόμα τους. Και μας έδειξε τώρα πώς καταφέρνουν να κάνουν αυτά τα παιδάκια να καταλάβουν ότι υπάρχει ο ήχος για να μπορέσουν να μιλήσουν. Φωνάζει ένα μικρό, ένα 6 χρονών, ένα μπόμπυρα. Πιάνει το χεράκι του και το βάζει την ανάποδη πλευρά του χεριού του κάτω από το λαιμό της. Το άλλο χεράκι του παιδιού το βάζει κάτω από το δικό του λαιμό. Και τώρα το παιδάκι κοίταζε την κυρία απορριμμένο. Ανοίγει εκείνη το στόμα της και κάνει «Α». Το παιδάκι την κοίταζε. Ξανακάνει εκείνη «Α». Το παιδάκι την κοίταζε. Τελικά κατάλαβε, γιατί είναι έξυπνα τα πικρά, ότι η κυρία ήθελε να κάνει και αυτό ό,τι έκανε η κυρία. Οπότε ανοίγει το στοματάκι του, χωρίς να βγάλει ήχο. Απογοήτευσε η κυρία. Δεν ήταν αυτό που ήθελε. Ξανανοίγει το σώμα της, ξανακάνει «Α». Να μην σας τα πολυλογώ. Με τα πολλά, κάποια στιγμή το πιτσιρικάκι καταλαβαίνει ότι με την ανάποδη του χεριού του που το είχε η κυρία στο λαιμό της και το άλλο στο λαιμουδάκι του, στο λαιμό της κυρίας όταν άνοιγε το στόμα της γινόταν ένα τράνταγμα εδώ. Και κατάλαβε ότι η κυρία ήθελε και αυτό να πετύχει το ίδιο τράνταγμα στο δικό του λαιμάκι. Άνοιγε το στόμα, προσπαθούσε. Κάποια στιγμή κάνει «Α». Το πρώτο «Α» στη ζωή του. Πέτυχε το τράνταγμα του λαιμού που ήθελε η κυρία. Το αγκαλιάζει αυτή, το φυλάει, να σοκολατάκια, να καραμέλες, να τα πάρει αυτό και να τρέχει σε όλη την αυλή φωνάζοντας «Α, α, 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 α». Είχε μάθει το «Α». Μετά έπρεπε να μάθει το «Ο», το «Ε». Δεν μπορείτε να φανταστείτε, μας λέει η καταπληκτική αυτή γυναίκα, πόσο δύσκολο είναι να τα κάνουμε να καταλάβουν τη διαφορά του γ από το χ. Πώς μπορούμε να καταδώσουμε να καταλάβουν ότι διαφέρει το δ από το θ.
το δέλτα από το θήτα. Τι ωραίο είναι που με ακούτε. Τι ωραίο είναι όταν ακούμε κι εμείς μια μουσική, όταν μπορούμε και επικοινωνούμε με τους φίλους μας και μιλάμε και τα λέμε. Τι ομορφιά, τι ζεστασιά για την ψυχή. Αναρωτηθήκατε ποτέ, γιατί ο Θεός να σας δώσει ακοή? Σας το χρώσταγε? Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς ένα από αυτά τα παιδιά? Τι κάναμε για να αξίζουμε αυτό το δώρο του Θεού? Του είπαμε ποτέ σε ευχαριστώ Θεέ μου που ακούω? Και κατ' επέκταση σε ευχαριστώ που μπορώ να μιλάω? Όχι. Λες και ήταν υποχρεωμένος. Όταν ήμουν φοιτητής πάλι, είχα δει ένα έργο. Έδειχνε πόσο τραγική είναι η ζωή σε άλλα μέρη του κόσμου και έδειχνε εφιαλτικά επεισόδια, γεγονότα, περιστατικά. Το έργο προκάλεσε σοκ, είχε μεγάλη επιτυχία. Οι σκηνοθέτες του γυρίσανε άλλο ένα και τους πιάσαν και τους βάλανε φυλακή, γιατί έδειχναν τρομερά πράγματα. Σε μια στιγμή τρομερή αυτού του έργου δείχνει ένα έρημο τοπίο με κάτι κακτοειδή παχύφυλλα σε μεγάλες αποστάσεις, πολύ μακριά το ένα από το άλλο, και μπροστά στην κάμερα, στη μηχανή, ήταν ένα τέτοιο φυτό, και βλέπουμε ένα χέρι να σπρώχνει σιγά σιγά ένα φύλλο. Και λέμε τώρα, τι το τρομακτικό έχει αυτό και μας το δείχνει? Έσπρωχνε το χέρι το φύλλο, έγερνε το φύλλο, έγερνε το φύλλο, πήγαινε η μηχανή κοντά, και όταν πάει κοντά είδαμε ότι στην άκρη του φύλλου ήταν 3-4 σταγόνες δροσιάς, οι οποίες κυλήσανε και πέσανε μέσα σε μια κανάτα, σε ένα βάζο. Τραβιέται η μηχανή πίσω, βλέπουμε μια γυναίκα βάζει την κανάτα στον ώμο και ξεκινάει δεκάδες μέτρα και τον επόμενο κάχτο, και ακούγεται μια φωνή να λέει: έτσι μαζεύει το νερό που της χρειάζεται για την ίδια και για την οικογένειά της. Από τότε, όποτε έχω ένα ποτήρι νερό, θυμάμαι πάντα αυτή τη γυναίκα. Τι χιλιόμετρα θα έπρεπε να κάνει για να αποκτήσει μισό ποτήρι νερό? Τι κούραση, τι περπάτημα μέσα στην έρημο το πρωί, πριν βγει ο ήλιος και στεγνώσει τη δροσιά, για να μαζέψει ένα ποτήρι νερό. Είπαμε ποτέ σε ευχαριστώ Θεέ μου που χωρίς καμιά κούραση δεν έχουμε μόνο ένα ποτήρι νερό, έχουμε πολλά? Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί κι εμείς εκεί? Κοιτάξτε, ο Απόστολος Παύλος λέει: εν παντί ευχαριστείτε. Έχουμε φτάσει στο κατάντημα. Ο Απόστολος Παύλος εννοεί και για τα ατυχήματα που μας συμβαίνουν να ευχαριστούμε το Θεό. Εν παντί ευχαριστείτε. Και έχουμε φτάσει στο κατάντημα να μην ευχαριστούμε το Θεό ούτε για τα δώρα Του. Και ονειρευόμαστε ότι είμαστε και χριστιανοί, και μάλιστα καλοί χριστιανοί. Θα κοιτάμε τι μας λείπει, θα προσευχόμαστε όσο θέλει να μας το δώσει. Αλλά ας πούμε και να ευχαριστώ για αυτά που ήδη μας έχει δώσει, ας πούμε και να ευχαριστώ για αυτά που ήδη έχουμε. Ο Θεός τους ευγνώμονες, αυτούς που έχουν μάθει να λένε δόξα σε ο Θεός, σε ευχαριστώ Θεέ μου, τους έλκει, τους τραβάει στην αγάπη Του, με το να τους δίνει αμέσως αυτό που τους ζητάνε. Στον ευγνώμονα ο Θεός δίνει αμέσως αυτό που ζητάει, γιατί ξέρει ο Θεός ότι δεν θα απομακρυνθεί από κοντά Του. Στον αχάριστο, σε αυτόν που δεν έχει μάθει να λέει δόξα σε ο Θεός, που δεν έχει μάθει να τον ευχαριστεί για τα δώρα που έχει, αργεί ο Θεός να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Προσεύχεται και ξαναπροσεύχεται και ξαναπροσεύχεται για κάτι ο αχάριστος που δεν λέει ποτέ δόξα σε ο Θεός, και ο Θεός αργεί να του το δώσει επίτηδες, για να τον κρατήσει όσο μπορεί περισσότερο στην προσευχή, όσο μπορεί περισσότερο κοντά του. Θέλουμε λοιπόν να μας ακούει ο Θεός? Θα ξεκινάμε με το δόξα σε ο Θεός. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που βλέπω, που ακούω, που έχω ένα σπίτι, που έχω ρούχα, που έχω ένα κρεβάτι να κοιμηθώ, που έχω φίλους, που μιλάω, που ακούω. Και μετά θα πάμε στο δεύτερο στάδιο της προσευχής, την εξομολόγηση. Θα εξομολογηθούμε τα αμαρτήματά μας. Τα ξέρει ο Θεός, αλλά να τα συνειδητοποιούμε και εμείς. Γιατί μας αρέσει να ξεχνάμε αυτά που έχουμε κάνει.
Πάντα βλέπουμε τον εαυτό μας καλύτερο από ό,τι είναι. Γι' αυτό και δεν δεχόμαστε κριτικές άλλων. Μετά λοιπόν την ευχαριστία, η εξομολόγηση και μετά τα αιτήματα. Μετά, Θεέ μου, θέλω τούτο, θέλω εκείνο, βοήθησέ με να πετύχω εκεί, βοήθησέ με να πετύχω το ένα το άλλο, να κερδίσω το άλλο. Ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει σε αυτό. Ο ζητών ευρύς, λέει, αιτείτε και δοθήσετε. Δεν είναι κακό. Ο Θεός μας προτρέπει και μάλιστα μας λέει και με ποιο τρόπο να ζητάμε, με ποιο τρόπο να προσευχόμαστε. Πρώτα, να έχουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να προσευχόμαστε και για τους άλλους. Δεν θα λέμε ποιος είμαι εγώ που θα προσευχηθώ για άλλους. Εγώ έχω ανάγκη να προσεύχονται άλλοι για μένα. Αλλού αυτά. Αυτές οι ψευτοταπεινώσεις. Δεν κοροϊδεύουν το Θεό. Θα προσευχόμαστε και για τους άλλους. Όπως θα ζητάμε και εμείς από τους άλλους να προσευχηθούν για μας. Να θυμόσαστε πάντα ότι όταν ο Απόστολος Πέτρος ήταν στη φυλακή, δέησης εκτενής συγγενωμένη, λέει, γινότανε προσευχή εκτενής σε κάποιο σπίτι. Όλοι του σπιτιού αυτού προσευχόντουσαν. Θαυματουργικά ελευθερώνεται ο Απόστολος Πέτρος από τη φυλακή, τον ευγάζει άγγελος, πηγαίνει στο σπίτι, χτυπάει την πόρτα, πάει μια υπερέτρια και ρωτάει από μέσα ποιος είναι, λέει, ο Πέτρος είναι. Και αυτή από τη χαρά της, αντί να του ανοίξει, τον αφήνει από έξω και τρέχει μέσα φωνάζοντας: Ο Πέτρος. Ένας Απόστολος, θαυματουργός, είχε ανάγκη, βοηθήθηκε από την προσευχή μιας υπηρέτριας. Δεν έχουμε εμείς ανάγκη από τις προσευχές των άλλων? Και εμείς θα προσευχόμαστε για τους άλλους και από τους άλλους θα ζητάμε να προσεύχονται για μας. Είναι ένα είδος ελεημοσύνης. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος δεν είναι μονάχα σώμα. Είναι ψυχή και σώμα. Δεν υπάρχει μόνο η υλική ελεημοσύνη, η σωματική ελεημοσύνη, που θα την κάνουμε οπωσδήποτε και αυτή είναι. Αλλά όταν ο Χριστός λέει «Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται», δεν εννοεί τα χρήματα που θα δώσει σε κάποιον, μόνο τα ρούχα ή το φαΐ, που οπωσδήποτε τα εννοεί, αλλά όχι μόνο αυτά. Αν εννοούσε μόνο αυτή την ελεημοσύνη, τότε πώς αγίασαν τόσοι που ασκήδεψαν σε όρη και σε βουνά? Τι ελεημοσύνη έκανε η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία? Θα σας πω εγώ. Προσευχή. Αυτή την πνευματική ελεημοσύνη. Αυτή που έκανε η οικογένεια για τον Απόστολο Πέτρο. Και όσο ανώτερη είναι η ψυχή από το σώμα, να ξέρετε ότι τόσο ανώτερη είναι και η πνευματική ελεημοσύνη από την σωματική ελεημοσύνη. Μιλάς με κάποιον, ανεβαίνει η ένταση, θυμώνεται, υποχώρησε. Μην τον παραδίνεις περισσότερο στο δαιμόνιο της οργής. Υποχώρησε, ας έχεις δίκιο. Αύριο, μεθαύριο, όταν θα έχει καλμάρει, του λες τις απόψεις σου. Τώρα υποχώρησε. Κάνε μια ελεημοσύνη. Ελέησε την ψυχή του. Ελέησε την ψυχή του. Και από την άλλη μεριά, να έχετε υπόψη σας πως όσο ανώτερη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο είναι και τα πνευματικά αμαρτήματα, τόσο πιο βαριά από τα σωματικά. Θα προσευχόμαστε με εμπιστοσύνη, με υπομονή και με επιμονή. Θα ξέρετε πως ό,τι κερδίζουμε γρήγορα, το χάνουμε και γρήγορα. Ό,τι κερδίζουμε με κόπο, παραμένει. Λέει το γεροντικό για τον Αβά Αμονά, προσευχότανε 14 χρόνια να πάρει από πάνω το Θεός το πάθος της οργής. Θύμωνε. 14 χρόνια. Όχι μήνες, όχι ένα χρόνο, όχι δύο, όχι πέντε, όχι 14 χρόνια. Έτσι θα προσευχόμαστε. Με υπομονή. Θα παραμένουμε κοντά στο Θεό. Θα παραμένουμε κοντά στο Θεό με την προσευχή. Και όπως πλησιάζει σώμα με σώμα, και όταν πλησιάζουν τα δύο σώματα, αρχίζουν να αλλοιώνονται, αρχίζει να ανεβαίνει η θερμότητα, αρχίζει η καρδιά να χτυπάει πιο γρήγορα, αρχίζει το ένα σώμα να αισθάνεται μεγαλύτερη αγάπη για το άλλο, ώσπου να ενωθούν και να γίνουν τα δύο ένα, το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Έτσι ενώνεται και πνεύμα με πνεύμα.
Όσο πλησιάζει η ψυχή του Θεού, τόσο περισσότερη χαρά νιώθει, τόσο περισσότερη ευτυχία νιώθει. Δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς αν δεν την ζήσεις. Γι' αυτό ένας Άγιος χρησιμοποίησε μια τρομερή λέξη για την προσευχή. Είπε ότι η προσευχή είναι συνουσία της ψυχής μετά του Θεού. Γίνονται μία ουσία η ψυχή με το Θεό. Γι' αυτό ακριβώς και τα πνευματικά αμαρτήματα είναι τόσο βαριά. Όταν κάνουμε κάτι που θέλει ο διάβολος, σημαίνει ότι ήδη τον έχουμε πλησιάσει. Ήδη έχουμε αρχίσει σαν πνεύμα να πλησιάζουμε ένα κακό πνεύμα. Και στο τέλος ξέρετε τι κάνουμε? Το λέει ξεκάθαρα η Αγία Γραφή. Προσευχόταν ένας προφήτης να ελευθερώσει ο Θεός τους Ισραηλίτες, γιατί είχαν κατακτηθεί από εχθρούς. Και του λέει ο Θεός, τους τιμώρησα γιατί αμάρτησαν. Τι αμαρτία κάνανε? Επόρνευσαν, λέει, εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Πορνέψανε, λέει. Πώς πορνέψανε ένας λαός? Πώς μπορεί να πορνέψει? Εκολύθησαν ο πίσω θεών εταίρων. Είναι πνευματική πορνεία για έναν χριστιανό το να διαβάζει ινδουιστικά βιβλία, να διαβάζει βουδιστικά βιβλία για να βρει τρόπους σωτηρίας. Πορνεύει με τον διάβολο. Ενώνεται η ψυχή του, το πνεύμα του, με το δαιμονικό πνεύμα. Και είναι μεγαλύτερη πορνεία αυτή από τη σωματική πορνεία. Πολλοί σωματικά πόρνοι μετανοήσανε και σωθήκανε. Αυτοί που πορνεύουν με τέτοιο πνευματικό τρόπο, ξέρετε πόσο δύσκολα συνέρχονται για να καταλάβουν ότι κάνουν κάτι κακό? Θα διαβάσετε και άλλα βιβλία και άλλων θρησκειών από ενδιαφέρον να μάθετε τι πιστεύουν, τι λένε, για γνώση. Όχι για να αντλήσετε τρόπους σωτηρίας. Αλίμονό του εκείνου που αφήνει την εκκλησία για να πάει στην εκκλησία του διαβόλου. Ξέρει τι αφήνει και πού πάει. Για εκείνους τους Ινδουιστές, τους Βουδιστές, μπορεί να βρει ο Θεός κάποιες δικαιολογίες και να σώσει. Αλλά για τον χριστιανό που λέει θέλω να με θάψετε χωρίς παπά, δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί αυτός ξέρει τι αφήνει. Για τον χριστιανό που λέει και το ζεν είναι οδός σωτηρίας, δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί ο μόνος δρόμος που ξέρουμε είναι ο Χριστός. Δεν είναι μόνο η αλήθεια, είναι και ο δρόμος που θα σταθούμε σε αυτή την αλήθεια. Εγώ είμαι η οδός και η ζωή και η αλήθεια. Θα μάθουμε λοιπόν να προσευχόμαστε. Με εμπιστοσύνη και υπομονή. Μας ακούει ο Θεός, μας ακούει η Παναγία, μας ακούνε οι Άγιοι. Υπάρχει μια θαυματουργή εικόνα στο Άγιον Όρος που λέγεται Παναγία η Γοργοεπίκοος. Επακούει, γοργά, μας ακούει αμέσως. Εδώ κάνουμε ένα χοντρό λάθος. Ευτυχώς που η Παναγία δεν μας παίρνει στα σοβαρά, ειδάλλως αλίμονό μας. Την λέμε Γοργοεπίκοο. Ξέρετε τι διαφορά έχει το ένα με το άλλο? Επακούει γοργά, μας ακούει αμέσως. Θέλουμε να είναι γοργοεπίκοος. Χαιρόμαστε που είναι γοργοεπίκοος. Γοργοεπίκοος από πού και ως πού? Θα σου κάνει υπακοή εσένα? Τι είσαι ο γέροντάς της? Τι είσαι εσύ που θα σου κάνει υπακοή η Παναγία? Και αν δεν σου κάνει δηλαδή, τι θα της κάνεις? Τι κανόνα θα της βάλεις? Να προσέχουμε τι λέμε. Δεν μας συμφέρει να είναι η Παναγία γοργοεπίκοος, να μας υπακούει γοργά, ούτε ο Θεός. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Είναι επικίνδυνο για μας να είναι η Παναγία γοργοεπίκοος και είναι σωτηρία για μας να είναι η Παναγία γοργοεπίκοος. Είχα βγει στο εξωτερικό. Ήμουνα σε μια μεγάλη πόλη, κάποια Ελληνίδα είχε πάει τον άντρα της στο νοσοκομείο, είχε καρκίνο. Έμαθε ότι ήμουνα κι εγώ εκεί, ήρθε σε επαφή μαζί μου και πάνω στον πόνο της μου είπε και ένα τρομερό περιστατικό. Θα ζητάμε αυτά που χρειαζόμαστε. Είπαμε ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει σε αυτό. Αλλά θα τα αφήνουμε
και στα χέρια Του. Θα τα αφήνουμε και στην κρίση Του. Δεν θα απαιτούμε. Είναι ένα μοναστήρι στη Στερεά Ελλάδα, η Μονή Αγάθωνος. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω πώς είναι το μοναστήρι. Πριν μερικά χρόνια έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα και γράφανε όλες οι εφημερίδες και λέγανε όλα τα κανάλια στην τηλεόραση, γιατί βγήκε άλλιωτος, άφθορος, ένας από τους ιερείς της Μονής, ένας παππούλης, ένας παπαβυσσαρίων. Και μου λέει η γυναίκα, γέροντα τον είχα πνευματικό, αυτόν τον παπαβυσσαρίωνα. Είναι πραγματικά άγιος άνθρωπος. Και λιωμένος να έβγαινε, άγιος άνθρωπος. Και πήγαινε, μου λέει, συχνά στη Μονή Αγάθωνος. Εκεί υπάρχει μια εικόνα της Παναγίας, θαυματουργή. Και πολλοί προσεύχονται, πάνε και παρακαλάνε την Παναγία. Καλά κάνουνε και να πηγαίνουμε κι εμείς σε προσκυνήματα. Και μια μέρα, λέει, το τι υπέφερα, γέροντα, το πόσο λυπήθηκα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί, της λέω, μια γυναίκα να έχει πέσει μπροστά στην εικόνα και να κλαίει. Κάνε μου καλά το παιδί μου, κάνε μου καλά το παιδί μου, απαιτώ να μου κάνεις καλά το παιδί μου, δεν έχω άλλο παιδί. 12 χρονών, ένα παιδάκι 12 χρονών, είχε καρκίνο. Απλωμένο σε όλο το σώμα και θα πέθαινε. Και η μάνα του να κλαίει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και να χτυπιέται. Κάνε μου καλά το παιδί μου, κάνε μου καλά το παιδί μου, δεν έχω άλλο παιδί. Δεν πρόλαβε να ζήσει. Δεν γνώρισε τη ζωή ακόμα. 12 χρονών είναι, Παναγία μου, κάνε μου καλά το παιδί μου. Απαιτώ να μου κάνεις καλά το παιδί μου. Εγώ, λέει, έκλαιγα. Έκλαιγα με μαύρο δάκρυ από τον πόνο αυτής της μάνας. Αλλά βλέπω τον παπαβυσσαρίων να κουνάει το κεφάλι του, πολύ δυσαρεστημένος και στεναχωρημένος. Πέρασε καιρός, χρόνια. Μετά από 8 χρόνια, 9, δεν θυμάμαι πόσα, μου είπε η γυναίκα, ξαναπηγαίνω στον πνευματικό μας, τον παπαβυσσαρίων, στη Μονή Αγάθωνος, και εκεί που τα λέμε, είδα κράταγε μια εφημερίδα στα χέρια και της λέει, θυμάσαι ένα θαύμα που έκανε η Παναγία σε μια γυναίκα? Γιατί έγινε το θαύμα. Έγινε το θαύμα. Έγινε καλά το παιδί. Ο απλωμένος σε όλο το σώμα καρκίνος εξαφανίστηκε. Ζούμε τα θαύματα. Την θυμάσαι αυτή τη γυναίκα? Μπορούσα να την ξεχάσω, λέει. Μου λέει η γυναίκα εκείνη, όσο να πεθάνω θα τη θυμάμαι. Ναι, λέει, στον παπαβυσσαρίων, τη θυμάμαι. Διάβασε, της λέει, στην εφημερίδα. Παίρνω, λέει, την εφημερίδα, κοιτάζω. Ο νεαρός είχε γίνει 20-21 χρονών. Γνώρισε ένα κοριτσάκι 17-18 χρονών. Ούτε ξέρω, δεν μου είπε και η γυναίκα, τι δεν πήγε καλά. Και παίρνει ένα πιστόλι, σκοτώνει το κοριτσάκι, σκοτώνει τον πατέρα του, σκοτώνει τη μάνα του που προσευχήθηκε με τόσο κλάμα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας να γίνει καλά, και τεινάζει τα μυαλά του στον αέρα. Θα ήταν προτιμότερο να είχε πεθάνει 12 χρονών ή δεν θα ήταν? Μα συμφέρει να γίνει η Παναγία Γοργοϋπήκος? Πού είναι τώρα αυτό το παιδί? Πού είναι τώρα αυτοί οι γονείς? Προσέξτε, δεν θέλω να πω ότι δεν θα προσεύχεστε να γίνουν τα παιδιά σας καλά, ή ότι άμα γίνει καλά το παιδί σας μετά θα σας σκοτώσει. Άλλο θέλω να πω. Δεν ξέρουμε τι μας συμφέρει για να απαιτούμε από το Θεό. Θα επιμένουμε και θα υπομένουμε. Θα επιμένουμε, θα προσευχόμαστε με υπομονή. Ο ίδιος ο Χριστός μας φέρνει το παράδειγμα μιας γυναίκας που είχε πάει στο σπίτι ενός πλουσίου και χτύπαγε και χτύπαγε να της δώσει ελεημοσύνη και χτύπαγε, και αυτός έκανε ότι δεν άκουγε και χτύπαγε. Αυτή στο τέλος αγανακτισμένος λέει ο πλούσιος, δώστε της ό,τι θέλει να φύγει, να ησυχάσω από αυτήν. Παράδειγμα ότι πρέπει να επιμένουμε στην προσευχή μας. Αλλά, τι είπα στην αρχή, το παράδειγμά μας θα είναι ο Χριστός. Θα προσευχόμαστε όπως ο Χριστός. Γονάτισε και ο Χριστός. Έτρεξε αίμα ο ιδρώτας και είπε, πάρε από μένα αυτό το ποτήρι, δεν θέλω να το πιω. Μια αίτηση. Θα λέμε τι θέλουμε στο Θεό, αλλά πλην ουχ ως εγώ θέλω, αλλός σύ. Ας γίνει όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Γιατί δεν ξέρουμε αν είναι πάντα καλό αυτό που ζητάμε.
Εμείς το βλέπουμε για καλό. Είναι όμως καλό. Θα καταλήξει καλά. Γνωρίζουμε ένα κόρισι. Θέλουμε να παντρευτούμε. Βλέπουμε ότι είναι καλή κοπέλα. Να προσευχηθούμε. Θεέ μου, φέρ τα δεξιά να την παντρευτώ. Παναγία μου, βοήθησε να πάνε καλά, να κάνω οικογένεια με αυτό το κορίτσι. Καλό κορίτσι φαίνεται. Θα το κάνουμε. Αλλά θα προσθέτουμε. Εάν είναι και το θέλημά σου. Θεέ μου, θα λέει η κοπέλα, βοήθησε να παντρευτώ αυτό το αγόρι. Σεμνό αγόρι φαίνεται. Καλό είναι να κάνω μια οικογένεια χριστιανική. Αλλά θα προσθέτουμε. Εάν είναι και το θέλημά σου, αν είναι για καλό μου, εγώ το βλέπω για καλό. Εάν μετά από λίγα χρόνια με σκοτώσει εκεί που κοιμάμαι, δεν θα ήταν καλύτερα να με παντρευτώ? Λίγοι είναι αυτοί που λένε, κλά, στραβός ήμουνα, δεν έβλεπα τι παντρεύτηκα. Θα προσευχόμαστε, αλλά θα έχουμε και εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας περισσότερο από ότι μας αγαπάει ο Χριστός και η Παναγία. Όσο και να αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας ή τους άλλους, ζούμε. Δεν πεθάναμε ούτε για τον εαυτό μας ούτε για τους άλλους. Ο Χριστός όμως έχυσε το αίμα του για μας. Είναι δυνατόν να επιτρέψει κάτι που θα είναι κακό για μας? Γιατί είναι καλό ότι επιτρέπει, αυτός το ξέρει. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει το αύριο, ξέρουμε όμως ποιος είναι αυτός που θα μας φέρει το αύριο. Γι' αυτό, Θεέ μου, βοήθησέ με να πετύχω σε αυτή τη δουλειά. Είναι καλή δουλειά. Γίνονται διαγωνισμοί, γίνονται εξετάσεις. Βοήθησέ με να πετύχω. Αν είναι και το θέλημά σου. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί μετά από 5 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Και θα λέμε καλύτερα να μην είχα βρεθεί εδώ. Γι' αυτό λέει πάλι η Αγία Γραφή. Ισύν οδοί έτοιμες δοκούσιν αγαθέ. Υπάρχουν δρόμοι που φαίνονται ωραιότατοι. Και στο τέλος σε περιμένει ο θάνατος. Καλύτερα να μην τον είχες ξεκινήσει. Απλά πράγματα είναι. Γι' αυτό καλό θα κάνουμε να τα θυμόμαστε. Είπαμε λοιπόν, πρώτα ευχαριστία, δεύτερο εξομολόγηση, τρίτο τα αιτήματα, με εμπιστοσύνη και επιμονή. Γιατί είπαμε, δεν έχουμε μάθει ακόμα πώς να προσευχόμαστε. Και όχι μόνο δεν ξέρουμε τι λέμε, αλλά προσευχόμαστε και λάθος. Το ίδιος ο Κύριος το λέει, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Αιτείτε και ου λαμβάνετε, για το μη ορθώς αιτήστε. Ζητάτε και δεν παίρνετε, γιατί δεν ζητάτε σωστά. Δεν προσεύχεστε σωστά. Και η προσευχή ημών, λέει αλλού, γενέστο εις αμαρτία. Δηλαδή, φτάσουμε σε αυτό το κατάντημα, να αμαρτάνουμε και με την προσευχή μας. Έχει γίνει και αυτό. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε πάλι. Ο Φαρισαίος δεν προσευχότανε, από την προσευχή του κολλάστηκε. Δεν ήταν ενάρετος. Αρετές, τηρούσε τον νόμο, τηρούσε αυτά που έλεγε η Γραφή. Ελεημοσύνες έκανε και από τις πολλές του αρετές είχε πετάξει κέρατα. Γιατί αρετές είχε και ο διάολος. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που κάνε τούτο το καλό, κάνε εκείνο το καλό, κάνω τόση ελεημοσύνη και δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Να η υπερηφάνεια. Και δεν του έφτανε που καταδίκασε όλους που δεν έβλεπε, ή σαν αυτόν εδώ, καταδικάζει και το διπλανό του, που είχε σκυμμένο το κεφάλι. Και τι έλεγε, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, ο άλλος, και δεν σήκωνε ούτε το κεφάλι του. Ο ένας από την προσευχή του σώθηκε, ο άλλος από την προσευχή του κολλάστηκε. Γι' αυτό λέμε τώρα αυτά τα πράγματα, για να ξέρουμε να προσευχόμαστε σωστά. Γιατί ο διάβολος κοιτάζει να μολύνει τα πάντα. Κοιτάζει να μην μας αφήσει να κάνουμε κάτι καλό. Ή και αν κάνουμε κάτι καλό, κοιτάζει να μας το λερώσει, να μην γίνει σωστό. Και για να μην μπερδευόμαστε, ο ίδιος ο Χριστός είπε να μην βατολογείτε, μην λέτε πολλά λόγια στην προσευχή. Και λένε οι πατέρες, λίγα λόγια του τελώνει, τον έσυλαν στη σωτηρία. Σώθηκε. 2 λόγια του ληστή, μίση τη μου Κύρια και πήγε στον παράδεισο. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, δεν λέμε κι εμείς. Γι' αυτό και οι πατέρες προσέξανε κάτι. Ότι δεν υπάρχει όνομα σαν το όνομα του Χριστού. Αυτό είναι ξεκάθαρο στην Αγία Γραφή. Με το όνομα του Χριστού βγάζανε δαιμόνια. Ενώπιον του ονόματος του Χριστού στη Δευτέρα Παρουσία κάμψει πάνε γόνοι επιγείων
των επιγείων και των καταχθονίων, μπροστά στο όνομα του Χριστού, των επουρανίων επιγείων και καταχθονίων. Θα γονατίσουν οι άγγελοι, οι άνθρωποι και οι δαίμονες μπροστά στο όνομα του Χριστού. Δεν μας σώζει το ότι πιστεύουμε σε Θεό. Τι θα πει αυτό? Τι θα πει αυτό, πιστεύουμε σε Θεό? Όλοι πιστεύουν σε Θεό. Δεν θα μας σώσει η πίστη μας στο Θεό. Αυτό που θα μας σώσει είναι η πίστη μας ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Ο Χριστός είναι ο Θεός. Αυτό μας σώζει. Γι' αυτό λέμε το όνομά σου ονομάζομεν, εκτός σου Θεόν άλλον ουκ είδομεν. Δεν ξέρουμε άλλο Θεό. Μόνο τον Θεό που λέμε Ιησού Χριστό γνωρίζουμε, κανέναν άλλον. Γι' αυτό είπανε κάτι ωραίο οι πατέρες. Προσέξανε κάτι. Όταν ο Δαβίδ βγήκε να πολεμήσει με τον Γολιάθ, του δώσανε όπλα, σπαθιά, μια πανοπλία. Ο Δαβίδ εν τω μεταξύ ήταν κοντούλης και δεν μπορούσε να κουνηθεί με αυτά που τον φορτώσανε. Και λέει, δεν μπορώ να σταθώ με αυτά που μου φορτώσατε. Και τα έβγαλε όλα και τα πέταξε δίπλα. Και πήρε από μπροστά του 5 πέτρες, έβαλε μπροστά του και πήρε τη σφεντόνα. Και με την πρώτη σκότωσε τον Γολιάθ. Και θυμήθηκαν οι πατέρες κάτι που είχε πει ο Απόστολος. Θέλω υπήν 5 λόγους το νοή μου, προτιμώ να πω 5 λόγια με το νου μου. Και λένε οι πατέρες, αυτά είναι αυτά τα 5 λόγια. Αυτές οι 5 πέτρες που πήρε ο Δαβίδ. Ο Απόστολος Παύλος μπορεί να μην κυριολεκτούσε, αλλά ισχύει. Είναι, λένε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αυτές οι 5 λέξεις. Ονομάζεις τον Ιησού Κύριο. Αυτό που προσπαθεί ο διάβολος να πείσει όλο τον κόσμο να μην το κάνει. Αγαπάς τον Χριστό, αγάπα τον. Τον θαυμάζεις, θαύμασέ τον. Τον εκτιμάς, εκτίμησέ τον. Σαν έναν μεγάλο κοινωνικό αναμορφωτή, σαν έναν μεγάλο ποιητή, σαν έναν μεγάλο φιλόσοφο, σαν όχι σαν Κύριο. Μέχρι που γίνονται θεολογικά συνέδρια διαθρησκευτικά πολλών θρησκειών και γίνεται συμφωνία να μην αναφέρουμε το όνομα του Χριστού για να μην σκανδαλιστούν οι άλλοι των άλλων θρησκειών. Πώς τρέμει ο διάολος σε αυτό το όνομα? Αυτό φοβάται? Με αυτό θα τον κοπανάμε. Αυτό τρέμει? Με αυτό θα τον χτυπάμε. Γιατί είναι φοβερή αυτή η προσευχή? Είπαμε, ονομάζεις τον Ιησού Κύριο και μετά λες ελέησόν με. Δηλαδή ταπεινώνεσαι. Ελεημοσύνη ποιος ζητάει? Ένας ζητιάνος. Γίνεσαι ζητιάνος, ταπεινώνεσαι, τον σκότωσες τον διάβολο. Η ταπείνωση είναι το αντίθετό του. Αυτός γιατί έγινε διάβολος? Δεν πόρνεψε, δεν έχει σώμα να πορνέψει, δεν σκότωσε, ποιον είναι να σκοτώσει? Από την υπερηφάνειά του, θύσου με τον θρόνο μου υπεράνω του υψίστου και όποιος θέλει ας με ακολουθήσει. Και για να μας δείξει ο Χριστός τώρα τον αντίθετο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να σωθούμε, έκλεινε ουρανούς και κατέβηε, ταπείνωσε εαυτόν γενόμενος άνθρωπος, για να μας δείξει πώς πρέπει και εμείς με την ταπείνωση να φτάσουμε το Θεό, να αντιθούμε το Θεό. Γι' αυτό λέει ένας πατέρας ότι η ταπείνωση είναι το ένδυμα της θεότητος. Το ρούχο που φόρεσε ο Θεός είναι η ταπείνωση. Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, ταπεινώνεσαι. Γι' αυτό ο διάολος θα σε αφήσει να κάνεις όλα τα καλά, θα σε βοηθήσει κιόλας, δεν θα σε αφήσει ποτέ να κάνεις δύο πράγματα. Θέλεις να κάνεις ελεημοσύνες, σε βοηθάει να κάνεις. Θέλεις να χτίσεις εκκλησίες, όχι ότι είναι κακό να κάνεις ελεημοσύνη ή να χτίσεις εκκλησία, σε βοηθάει όμως κιόλας. Γιατί? Θέλεις να νηστέψεις, όχι σε αφήνει, σε βοηθάει κιόλας. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι κάνοντάς τα όλα αυτά μπορείς να πέσεις σε υπερηφάνεια που τα έκανες. Δεν μπορείς να πεις δεν νηστεύω, αφού νηστεύω. Τι από δεν νηστεύω, να υποκριθώ, δεν νηστεύω, θα είναι υποκρισία. Η αλήθεια να λέγεται. Και ελεημοσύνες κάνω, μα δεν κάνω. Και παρθενία έχω, μα δεν έχω. Και ο διάολος έχει παρθενία. Όχι μόνο σε αφήνει ο διάβολος να κάνεις όλα αυτά τα καλά, αλλά σε βοηθάει κιόλας για να σε ρίξει μετά στην υπερηφάνεια. Γι' αυτό ποτέ δεν θα σε
αφήσει να κάνεις δύο πράγματα. Να πεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με» και να πας να εξομολογηθείς. Γιατί και από τα δυο γεννιέται η ταπείνωση. Γι' αυτό δεν μπορούμε να σωθούμε έξω από την Εκκλησία. Έξω από τη ζωή της Εκκλησίας, έξω από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ξεκίνα να πας να εξομολογηθείς. Πριν καν πεις τις αμαρτίες σου στο Θεό, πριν καν ο παπάς σου διαβάσει συγχωρητική ευχή, του έχεις κόψει τα πόδια του διαόλου. Αυτή η κίνηση δείχνει ότι θέλεις να είσαι με τον Χριστό και όχι με τον διάβολο. Με απλά πράγματα θα πάμε στον παράδεισο. Με απλά πράγματα θα πάμε στην κόλαση. Θέλουμε να σωθούμε. Θα το δείξουμε στην πράξη. Θα κάνουμε υπακοή σε αυτά που λέει η Εκκλησία. Ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή, θα το θυμόσαστε. Ειν, λέει για τον Χριστό, όταν ήταν μικρός, υποτασσόμενος αυτής. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Ο Θεός έκανε υπακοή. Ο Χριστός, όταν ήταν μικρός, έκανε υπακοή στη μητέρα του και στον κατανόμον πατέρα του. Στην Παναγία και στον Ιωσήφ. Έκανε ο Θεός υπακοή σε άνθρωπο. Και δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς υπακοή σε αυτά που λέει η Εκκλησία. Να πάμε να εξομολογηθούμε. Τι περιμένουμε τότε να μας σώσει? Δεν ξέρουμε ότι ο Θεός ταπεινής δίδωση χάριν. Υπερηφάνης αντιτάσσεται. Αν έχεις αντίπαλό σου τον Θεό, τότε ποιος θα σε σώσει? Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι πολύ απλά. Απλά τα είπε ο Χριστός. Απλή είναι η ζωή του χριστιανού. Γι' αυτό είναι και τόσο εύκολη η σωτηρία μας. Μόνο ο εγωισμός μας και η υπερηφάνειά μας τα κάνουν θάλασσα. Μόνο από αυτά θα χαθούμε, από τίποτα άλλο. Για τα στάδια αυτής της προσευχής έχουμε μιλήσει και σε κάποια άλλη ομιλία με τίτλο «Ο διάβολος στο μυαλό». Πώς εκολάπτεται η αμαρτία μέσα μας. Έρχεται ο διάβολος, αφήνει τα αυγά του και εμείς τα κλωσάμε και γεννάμε το κακό. Γι' αυτό οι πατέρες έχουν χωρίσει, συνοπτικά θα τα πω, στα στάδια. Προσβολή, έρχεται ο λογισμός. Κάνε το κακό. Το πρώτο στάδιο, η προσβολή. Εσύ τη διώχνεις, παλεύεις. Ξανάρχεται, σου ξαναφέρνει. Το διώχνεις, το ξαναφέρνει, το διώχνεις. Δεν είσαι αμαρτωλός για αυτή την αμαρτωλή σκέψη. Όχι μόνο δεν είσαι αμαρτωλός, θα στεφανωθείς κιόλα για αυτό τον αγώνα. Από αυτό θα σωθούμε. Από τον αγώνα που κάνουμε, όχι από το τι καταφέρνουμε. Αν καταφέρουμε κάτι ή όχι, αυτό θα εξαρτηθεί από τον Θεό, όχι από εμάς. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τον αγώνα από την πάλι. Ούτε από την προσβολή των άσχημων λογισμών που θα έχουμε στο κεφάλι μας έχουμε αμαρτία, ούτε από την πάλι που θα κάνουμε. Από αυτά θα σωθούμε. Όταν αρχίσουμε στο επόμενο στάδιο, που λέγεται συνδυασμός, και αρχίζει η συζήτηση, αρχίζει και η αμαρτία για μας. Από τη στιγμή που θα κάνουμε και τη συγκατάθεση, είναι το τελικό στάδιο. Εκεί τέλειωσε η ιστορία. Ενώπιον του Θεού είμαστε αμαρτωλοί. Μπορεί για τους άλλους ανθρώπους να είμαστε ευλαβείς, να έχουμε σχήμα ευλαβίας και να φαινόμαστε και με τα ρούχα μας και με τα χτενίσματά μας σαν ευλαβείς. Αλλά τι γίνεται μες στο μυαλό μας, ο Θεός το ξέρει και δεν μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε. Γι' αυτό ακριβώς ήμουνα σε ένα μοναστήρι, πολύ αυστηρό, και ο γέροντάς μου μου έλεγε: «Μην τολμήσεις να πλησιάσεις το Άγιο Δισκοπότηρο αν έχεις δεχτεί σαρκικό λογισμό». Έρχεται ο λογισμός, τον διώχνεις, είναι η προσβολή. Ξανάρχεται, τον διώχνεις, είναι η πάλι. Όταν αρχίσεις να το σκέφτεσαι και να συζητάς και φτάσεις στο σημείο να πεις «Ναι, τέλειωσε η ιστορία». «Ο εμβλέψας γυναική», λέει ο Χριστός, εκείνος που θα κοιτάξει γυναίκα και θα την επιθυμήσει, ήδη εμίχευσε αυτή με την καρδία αυτού. Εάν θα το κάνεις απ' έξω ή όχι, εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Η αμαρτία υπάρχει πια. Και την γεννάμε μετά. Δεν υπάρχει αμαρτία που κάνετε, αν δεν έχετε συμφωνήσει πρώτα μέσα στο μυαλό σας να την κάνετε. Λίγα είναι τα αμαρτήματα που κάνουμε από προσεξία. Τα πιο πολλά τα σκεφτόμαστε, συγκατατιθέμεθα και τα κάνουμε. Γι' αυτό μας έχουν δώσει οι πατέρες σαν παντοδύναμο όπλο αυτή την προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με» και στα μυστήρια της Εκκλησίας. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με» και στα μυστήρια της Εκκλησίας. Ο διάβολος στη δουλειά του, εμείς στη δουλειά μας. Είχε έρθει ένας δαιμονισμένος απάνω στο όρος, ένα καλό παιδί, και είχε πάει στο κελί που είμαι τώρα εγώ. Δεν είμαι σε μοναστήρι, είμαι σε κελί, σε σκήτη. Σε αυτό το κελί ακριβώς που είχα πάει εγώ, είχε πάει αυτό το παιδί.
ήταν οι πατέρες το πρόβλημά του, αλλά από την άλλη μεριά ήταν ότι ήταν και ευλαβέστατο παιδί, αγνώρισε πολλά πράγματα, αλλά είχε φόβο Θεού και τον κρατήσανε σαν δόκιμο. Τον κάνανε και μοναχό, γιατί ήταν μεγάλος ηρωάς. Και είχα τη χαρά, και λέω χαρά γιατί ήταν πραγματικά ευλογία για μένα το ότι τον γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Και θαύμασα με τι προσοχή αγωνιζότανε. Γέρο τον γνώρισα εγώ. Όταν τον έπιανε το δαιμόνιο, γινόταν χαμός. Άλλη φορά θα σας πω για εκείνον. Τώρα θα σας πω ένα περιστατικό που μου είχε κάνει εντύπωση και που δείχνει το αγωνιστικό του φρόνημα. Πήγε μια μέρα εκεί σε έναν παπά και λέει: «Παπά, με μαθαίνεις και εμένα να κάνω αυτό το εργόχειρο?» Και του λέει ο παπάς: «Να σε μάθω». Ο παπάς σκάλιζε σφραγίδια. Εκείνος έκανε ένα άλλο εργόχειρο που ήταν δύσκολο, βαρύ. Του έδειξα, μου λέει, πώς θα χαράζουμε το όνομα του Χριστού, τα σύμβολα πάνω στο μαλακό ξύλο που μαλάκωσε επειδή το βράζανε. Και του λέει: «Θα σκαλίζουμε το όνομα του Χριστού και θα το λέμε κιόλας». «Ναι, παπά». Κάθισε, λέει, δεξιά μου, εγώ κάθισα αριστερά του και σκαλίζαμε. Ήταν από το Θεό, μου λέει, να καθίσω αριστερά του. Εάν είχα κάτσει δεξιά, δεν θα ζούσα τώρα. Εκεί που σκάλιζε και λέγαμε την ευχή: «Κύριε σου Χριστέ, λεσέ με, Κύριε σου Χριστέ, λεσέ με, Κύριε σου Χριστέ, λεσέ με», τον πιάνει το δαιμόνιο, τεινάζονται τα χέρια του σαν έμβολα, πετάγεται από τη μια μεριά η σφραγίδα, από την άλλη η φαλτσέτα, με τέτοια δύναμη που καρφώθηκε σε ένα δέντρο και δεν μπορούσε μετά να τη βγάλει. «Αν καθόμουν δεξιά του», μου λέει, «θα με είχε περάσει από το στομάχι και θα είχε βγει από την πλάτη». Ανοίγει το στόμα διάπλατα και αρχίζει να ουρλιάζει από μέσα μια φωνή. Η γλώσσα έμενε ακίνητη και να βγαίνει μια φωνή: «Πάψε, πάψε, πάψε! Γιατί λες αυτό το όνομα? Γιατί λες αυτό το όνομα?» Σε άλλες περιπτώσεις, όταν ήταν νύχτα και έβγαινε από την αγρυπνία έξω να προσευχηθεί και τον έπιανε η κρίση και άνοιγε το στόμα και φώναζε, πηγαίνανε οι πατέρες με ένα φακό και τον εφέγγαμε, μου λέει, μέσα στο στόμα, να δούμε μην είναι εγκαστρίμηθος, και κουνιέται εδώ και μιλάει όπως κάνουν κάποιοι σαν τσίρκο. Δεν κουνιόταν τίποτα. Η γλώσσα ακίνητη, η μύση ακίνητη και η φωνή να βγαίνει από μέσα. «Γιατί λες αυτό το όνομα? Σε πειράζω εγώ? Γιατί με πειράζεις εσύ? Πάψε, Παναθεμά σε, πάψε, μη λες αυτό το όνομα». Εγώ, λέει, ο γέροντας είχα σταματήσει και έλεγα: «Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ μας, Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ μας, Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ μας». Εμένα και εκείνον, πόσο έως να τον βοηθήσω. Μετά από 4-5 λεφτά υποχωρεί η επίρρεια. Εγώ ξανάρχισα να σκαλίζω και τον κοίταζα με την άκρη του ματιού να δω τι θα κάνει. Πάει αυτός όλο θυμό, αρπάζει τη σφραγίδα από κάτω το ξύλο, πάει στο δέντρο, παλεύει, 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 χτυπάει, χτυπάει, βάζει το γόνο, ξεκαρφώνει τη φαλτσέτα, κάθεται δίπλα του και γυρνάει και του λέει: «Αυτό στη δουλειά του, εγώ τη δουλειά μου. Κύριε σου Χριστέ, λέσε με, Κύριε σου Χριστέ, λέσε με, Κύριε σου Χριστέ, λέσε με». Ποιανού θα περάσει? Ο διάολος στη δουλειά του, εγώ τη δουλειά μου. Έτσι παλεύουμε. Έχουμε μάθει να τα θέλουμε όλα στην τρεχάλια. Γιατί δεν με ακούει ο Θεός? Πού είναι ο Θεός? Μα σε ποιον προσεύχομαι? Μα δεν υπάρχει Θεός? Θα μάθουμε να μην ζούμε τη ζωή μας σαν βιντεοκλίπ, όλα γρήγορα και όλα τρέχοντας. Θα μάθουμε να κάνουμε υπομονή. Θα μάθουμε να προσευχόμαστε με προσοχή και με προσευχή. Στο χέρι μας είναι να σωθούμε. Για σκεφτείτε. Εμείς θέλουμε να σωθούμε. Ο Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα θέλουν να σωθούμε. Η Παναγία θέλει να σωθούμε. Οι Άγγελοι θέλουν να σωθούμε. Οι Άγιοι θέλουν να σωθούμε. Μα είναι δυνατόν τώρα όλους, όλο το σύμπαν να τον νικήσει ένας ο διάολος που δεν θέλει να σωθούμε? Είναι ένας εναντίον όλων. Είναι δυνατόν να νικήσει? Όχι. Λογικά πάμε για τον Παράδεισο. Γιατί πάμε στο διάβολο? Γιατί εμείς θέλουμε. Εμείς θέλουμε. Όπως δεν σε υποχρεώνει ο Θεός, δεν σε αναγκάζει ο Θεός να σωθείς, μόνος σου θα επιθυμήσεις η σωτηρία σου. Εάν θέλεις θα σωθείς, όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν. Έτσι δεν μπορεί και ο διάβολος να σε υποχρεώσει να χαθείς. Ενεδρεύει πτωχόν, λέει, εις το ελκύ σε αυτόν. Μόνο έτσι μπορεί να μας κερδίσει ο διάβολος. Με το να μας γοητέψει, με το να μας ελκύσει, να μας τραβήξει και να πάμε μόνοι μας στο διάβολο.
Γι' αυτό θα ξεκινάμε και θα επιμένουμε στον αγώνα. Ξέρετε τι παθαίνουμε? Ξεκινάμε με ενθουσιασμό. Κάτι μας διαβάζουμε, μας αρέσει. Μια ομιλία ακούμε, μας αρέσει. Ανάβει φωτιά μέσα μας. Θα αγωνιστώ, θα σωθώ. Και αρχίζουμε την ευχή. Αρχίζουμε την εξομολόγηση στον παπά. Αρχίζουμε μετάνοιες. Αρχίζουμε διαβάσματα. Και σιγά σιγά αρχίζουμε να ξεφουσκώνουμε. Και σιγά σιγά αρχίζουμε να χαλαρώνουμε. Και μετά από λίγο τα έχουμε ξεχάσει όλα. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, καλύτερα μικρή εργασία που διαρκεί παρά μεγάλη που διακόπτεται. Ο διάβολος στη δουλειά του, εμείς στη δουλειά μας. Δεν θα του περάσει. Είναι ένας εναντίον όλων. Κύριε σου Χριστέ ελεησέ με, Κύριε σου Χριστέ ελεησέ με. Είναι μια προσευχή που κλείνει μέσα της όλες τις προσευχές. Και πάντα μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν θα απομακρυνόσαστε από το πετραχύλι του παπά. Δεν θα απομακρυνόσαστε από το ράσο του παπά. Ό,τι και να είναι ο παπάς. Δεν θα σας μεταδώσει την αγιότητά του. Τη σωτηρία που θα του δώσει ο Χριστός θα σας μεταγγίσει. Όσο Άγιος και να είναι ο παπάς, μην νομίζω ότι άμα πάτε σε Άγιο Παπά θα αγιάσετε κι εσείς. Δεν είναι πολιτική η αγιότητα. Αν ήταν έτσι, θα πηγαίναμε όλοι και θα κολλάγαμε δίπλα σε Αγίους. Αλλά να ένας που έζησε στον μοναδικό Άγιο επί της γης, τον Χριστό, και πήγε και κρεμάστηκε μετά. Ό,τι και να είναι ο παπάς, είναι καλός, θα πάει στον παράδεισο. Είναι κακός, το πετραχύλι που φόρεσε θα γίνει θηλιά που θα τον πνίξει. Δική του δουλειά, δεν μας ενδιαφέρει, δεν θα πεθάνουμε παρέα. Θα σωθούμε όμως, εάν κοινωνήσουμε από αυτόν τον παπά. Θα σωθούμε όμως αν παντρευτούμε από αυτόν τον παπά. Θα σωθούμε όμως αν βαφτιστούμε από αυτόν τον παπά. Μην κάνουμε τα απλά πράγματα πολύπλοκα. Ζήστε τα και θα καταλάβετε αν είναι έτσι. Μην δεχόσαστε ούτε καν αυτά που σας λέω εγώ. Βάλτε στην πράξη αυτά που σας φαίνονται λογικά. Και στην πράξη θα δείτε αν είναι έτσι ή όχι. Στην πράξη θα δείτε αν έχει δύναμη αυτό το Κύριε σου Χριστέ ελεησέ με. Αν έχει δύναμη η προσευχή. Στην πράξη θα δείτε τι σημαίνει εξομολόγηση.